Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός δημοσιογράφος με πολύ μακρά πορεία, αφού πρώτα πήρε σύνταξη, επέστρεψε στην τηλεόραση για να παρουσιάσει ένα talk show με τον ωραίο τίτλο «My next guest needs no introduction». Ο επόμενος καλεσμένος μου δεν χρειάζεται εισαγωγή. Προφανώς ταιριάζει απόλυτα με τον σημερινό καλεσμένο, δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος θα σας μιλήσει τώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή βλέπω και νεότερες και νεότερους στην αίθουσα, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο κύριος Κώστας Σιμίτης, ο επόμενος ομιλητής στο φόρουμ, ήταν πρωθυπουργός της χώρας από τον Ιανουάριο του 1996 έως το Μάρτιο του 2004. Ήταν ενεργός στα δημόσια πράγματα από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Ήταν και μετά το τέλος της πρωθυπουργικής του θητείας, δεν έπαψε ποτέ να παρακολουθεί τα δημόσια πράγματα, να παρεμβαίνει, να λέει τη γνώμη του, όχι πολύ τακτικά, αλλά αρκετά ώστε το στίγμα του να είναι διακριτό και γνωστό σε όλους όσους ενδιαφέρονται. Το θέμα της σημερινής παρουσίασης του, της σημερινής συζήτησης μαζί του, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από αυτό που, είναι, που διαπερνά όλες τις ζητήσεις αυτού του φόρουμ φέτος. Όπως όλοι ξέρουμε, τον Αύγουστο τελειώνει το τρίτο κατά σειρά μνημόνιο, όπως συνηθίσαμε να το λέμε, το τρίτο πρόγραμμα της Ελλάδας. Και το ερώτημα που έχουμε όλοι στο νου είναι τι ακολουθεί μετά. Όσοι γνωρίζουν τον πρόεδρο, τον κύριο Σιμίτη, ξέρουν ότι δεν μιλά απροετοίμαστος. Συνεπώς, για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, του έχω δώσει τις ερωτήσεις που θα με ενδιέφερε, ή μερικές ερωτήσεις που θα με ενδιέφερε να ακούσω την απάντησή του, και υποθέτω ότι ενδιαφέρει και εσάς. Θα τις υποβάλω εδώ μπροστά σας και ο κύριος Σιμίτης θα δώσει τις απαντήσεις του. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έκανα ήδη την πρώτη μου ερώτηση. Υπάρχει μία άποψη που είναι η επίσημη άποψη, πως τον Αύγουστο φτούξε ελευθερία. Η Ελλάδα αποδεσμεύεται, η λιτότητα τελειώνει. Η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, αποκτά τη δυνατότητα, την ελευχέρεια να εφαρμόσει όποια πολιτική εκείνη κρίνει σωστή για τη χώρα. Υπάρχει απέναντι η αντίθετη άποψη ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα, γιατί η Ελλάδα έχει αναλάβει ήδη τόσες δεσμεύσεις και για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα στο μέλλον, ώστε αυτό ισοδυναμεί με ένα καινούριο πρόγραμμα, με ένα καινούριο μνημόνιο. Ποια είναι μια ρεαλιστική, εν πάση περιπτώσει, τομή ανάμεσα στις δύο απόψεις? Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Τσίμας. Κατά την άποψη του Πρωθυπουργού, τον Αύγουστο ανοίγει ένας νέος δρόμος για την Ελλάδα. Ελεύθερη από δεσμεύσεις, η κυβέρνηση θα καθορίσει τη δικιά της πολιτική. Η λιτότητα θα είναι παρελθόν. Η απλή απάντηση, πρόκειται για παραμύθι. Οι λόγοι είναι πολλοί. Θα αναφέρω μερικούς. Όλοι έχετε κανονίσει ότι υπάρχει ένας κανονισμός της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει τον αριθμό 471-2013, που καθορίζει την οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία επί των κρατών μελών. Ο κανονισμός αυτός λέει ότι τα κράτη, όπως η Ελλάδα, παραμένουν υπό την εποπτεία και μετά τη λήξη του προγράμματος στήριξης. Αυτό συμβαίνει εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί είτε από τα κράτη-μέλη είτε από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η Ελλάδα θα χρωστά επί πολλά χρόνια ακόμα περισσότερο από το 75% των οφειλών της. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις απόψεις οι οποίες υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τα κείμενα, η εποπτεία θα συνεχιστεί και θα είναι δεύτερη πολύ στενή. Ένας δεύτερος λόγος. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να πραγματοποιεί πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% μέχρι το 2022 και 2,2% του ΑΕΠ από το 2025 και για πάρα πολλά χρόνια. Πρωτογενή πλεονάσματα του ύψους αυτού επί τόσα μακρύ χρονικό διάστημα, όπως έχει αποδειχθεί στατιστικά,
είναι ανεύθυνα, ανέφικτα. Δεν υπήρχαν. Πέρα από αυτά τα συμφωνημένα και ισχύοντα δεσμά υπάρχουν και άλλα που προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η Ελλάδα έχει οδηγηθεί λόγω της κρίσης, χρησιμοποιώ μια έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους στην Ευρώπη, έχει οδηγηθεί σε μια παραγωγική αποεπένδυση κατά πολύ βαθύτερη και πιο εκτεταμένη από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Είναι δυνατόν η κατάσταση αυτή να αλλάξει στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα μέχρι τον Αύγουστο? Αστειευόμαστε? Θα το λύσω τέλος και ένα αρνητικό στοιχείο. Είναι η αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα τροφοδοτούν οι ισχυρισμοί που διαψεύδονται, η συγκάλυψη των κυβερνητικών προθέσεων και δυνατοτήτων, οι αντιπαραθέσεις με τους δανειστές και όταν ακόμα γίνεται μόνο και μόνο για την τιμή των όπλων. Όλοι ξέρουμε ότι ο πολίτης φοβάται να καταθέσει όλα τα χρήματά του στην τράπεζα για να μην συμβεί κάτι όπως συνέβη και στην Κύπρο. Όλοι ξέρουμε επίσης ότι ο επιχειρηματίας δεν παίρνει πρωτοβουλίες όταν το αποτέλεσμά τους είναι τελείως αβέβαιο, διότι έχει να αντιμετωπίσει γραφειοκρατικά εμπόδια, διαμαρτυρίες και αντιπερισπασμούς. Αντιπερισπασμούς από ανταγωνιστές και ειδικά συμφέροντα. Μπορεί να είναι βέβαιος να κάνει μία επένδυση? Όχι. Και θα πω και κάτι το οποίο δεν έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση. Παράδειγμα είναι ο χειρισμός των μεθεπόμενων εκλογών. Οι εκλογές αυτές είναι πιθανό να δεξαχθούν το 2020 λόγω της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για τις εκλογές αυτές θα ισχύσει η απλή αναλογική και θα σημάνει επίσης ότι θα υπάρχουν πολλά μικρά κόμματα στη Βουλή. Η πιθανότητα να προκύψει μια σταθερή πλειοψηφία είναι πολύ περιορισμένη. Θα ακολουθήσουν το 2020 πιθανότατα και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Πρόκειται έτσι να σταθεροποιηθεί η οικονομία? Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Κι όμως η σημερινή κυβέρνηση υποστηρίζει με την απλή αναλογική αυτή την καταστροφική εξέλιξη. Τώρα, από την απάντησή σας, κρατώ πρώτον, το πρώτο μέρος ήταν οι δεσμεύσεις οι οποίες έχει ήδη αναλάβει η χώρα. Υπάρχουν 2 σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Το τελευταίο που είναι φανερό ότι έχει ενδιαφέρον για όλους είναι η πολιτική σταθερότητα ή η έλλειψή της. Στέκομαι όμως στο δεύτερο σημείο που είπατε, ότι η Ελλάδα έζησε μια βαθιά αποεπένδυση αυτά τα χρόνια. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, πέραν των τυπικών, πέραν των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει, από άποψη δυνατοτήτων και αδυναμιών, η ελληνική οικονομία που θα πάψει να δανείζεται από τους εταίρους της, από τις επίσημες ευρωπαϊκές πηγές από το καλοκαίρι και ύστερα, σε τι κατάσταση στα αλήθεια βρίσκεται, ποιες είναι οι δυνάμεις και ποιες οι αδυναμίες? Ειδικότερα αν τη συγκρίνουμε με χώρες όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία που είχαν την ίδια εμπειρία. Μάλιστα. Και οι οποίες βγήκανε με μεγαλύτερες δυνατότητες μετά το τέλος του προγράμματός της, γιατί κατάφεραν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να βελτιώσουν τη θέση τους στο διεθνή ανταγωνισμό. Σε σχέση με αυτές εμείς που βρισκόμαστε. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω πρώτα στο θέμα αν υπάρχουν αδυναμίες. Πού φαίνονται οι αδυναμίες? Το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έφτανε τα 86% του μέσου όρου του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τώρα μειώθηκε από το 86% στο 68%. Η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται γι' αυτό στις 7 χώρες μέλη με κατακεφαλή εισόδημα 30% χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας κατατάσσει την Ελλάδα στην 87η θέση
μεταξύ των 137 χωρών που αξιολογούνται. Και βεβαίως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των χωρών μελών της Ένωσης. Στο δίκτυο κοινωνικής δικαιοσύνης καταλαμβάνει η Ελλάδα επίσης την τελευταία θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών, με το 35% του πληθυσμού να βρίσκονται υπό την απειλή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανεργία των νέων. Τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης έχει επίσης τον τομέα χρόνου απονομής της δικαιοσύνης, σύμφωνα με στατιστική της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Ελλάδα σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δύο περισσότερες διεφθαρμένες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις έρευνες. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι στατιστικές δείχνουν ότι στη γενική κατάταξη των χωρών έπεσε από την 58η θέση στην 69η θέση. Μην ανησυχείτε όμως, πρωτεία έχει η Ελλάδα όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες. Είναι υψηλότερες από όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης, σε ποσοστό του ΑΕΠ 2,32% έναντι 2,21% το 2004. Τις αυξήσαμε. Στο ΝΑΤΟ οι δαπάνες μας είναι αναλογικά οι δεύτερες υψηλότερες από τις εκείνες οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βγάλω λοιπόν ένα συμπέρασμα. Η ελληνική οικονομία αλλά και γενικότερα η ελληνική πολιτεία θα έχουν εξαιρετικές δυσκολίες να επιλύσουν τα προβλήματα της χώρας. Η αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτεί ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια όμως στην πολιτική ζωή της χώρας είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Τώρα θα μου επιτρέψεις, Παύλο, να επανέλθω σε αυτά που ανέφερες πριν. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα εφαρμόσει τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι απολύτως ελληνικό. Και μάλιστα θα είναι έτοιμο ως το Πάσχα. Μάλιστα θα είναι έτοιμο ως το Πάσχα. Πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το πρόγραμμα ελληνικό. Όλα τα προηγούμενα προγράμματα ήταν επίσης ελληνικά. Αφού η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης και εφαρμόζει κανόνες που έχει αποδεχθεί να ισχύσουν και για την Ελλάδα. Ένα ήταν το αποκλειστικά ελληνικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2015, κατά το οποίο η κυβέρνηση ακολούθησε δική της έμπνευση πολιτική. Όλοι ξέρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό, κατά κοινή ομολογία, ζημίωσε τη χώρα κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή ήταν ο κύριος Βίζερ λίγη ώρα εδώ στην αίθουσα, ο κύριος Βίζερ είναι άλλης άποψης. Είναι της άποψης ότι ζημίωσε τη χώρα κατά 200 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να συμπεριλάβει τις γνωστές δεσμεύσεις απέναντι στην Ένωση. Πρέπει όμως να υποδεικνύει και συγκεκριμένους στόχους και τρόπους πραγματοποίησής τους που θα υπερβαίνουν την επιφυνιακή συζήτηση για τη διαπραγμάτευση θέσεων και τακτικών που γίνεται κάθοσο και λιγάκι. Δεν μπορεί να αποτελεί την επανάληψη χιλιοϊπωμένων εξαγγελιών που κατά τους εμπνευστές τους διαφοροποιούν την αριστερά Ελλάδα από την προηγούμενη νεοφιλελεύθερη Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε από κάποιο γνωστό δημοσιογράφο, χρειάζεται ένα σχέδιο
όχι σαν αυτό που εκπονούνται στις τρίμερες εκδρομές των κυβερνητικών κλιμακίων, αλλά μια επεξεργασία συγκεκριμένων μέτρων της αλληλουχίας της, των επιπτώσεών τους, τις προϋποθέσεις και κατευθύνσεις των επενδύσεων. Το συσχετισμό με τον αριθμό θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Μεταξύ μας είναι ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης έχει επισημάνει ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωζώνη είναι η έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις. Πώς θα βρούμε αυτά τα κεφάλαια? Πώς θα βρούμε κεφάλαια όταν υπάρχει αβεβαιότητα, όταν κανένας δεν ξέρει τι θα βρει για το αύριο? Προτείνεται λοιπόν, αντί να διατίθεται το πλεόνασμα των 3,5% για την εξόπτυση των δανείων, να διατίθεται μόνο το 1,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος για αυτό το στοιχείο, το υπόλοιπο 2% έως το 2029 και 1,5% από το 2030 και μετά. Μπορεί. Έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά πριν με τον κύριο Βίζερ, όταν ρωτήθηκε αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είπε ότι δεν υπάρχει μια τέτοια καλή διάθεση, αλλά πιθανότατα όμως, αν δούνε κάτι άλλο, πιο συστηματικό, πιο επεξεργασμένο, με περισσότερη αποφασιστικότητα, μπορεί και να αγαπήσουν τους Έλληνες. Αυτή ήταν η έκφραση. Ένα λεπτό. Μιλάτε με το μικρόφωνο και μερικοί χάνουν λίγο την τη φωνή σας. Ναι, ναι. Η φορολογική, όπως ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Φορολογική πολιτική εφαρμόζεται ως με κύριο σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Και η αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι όμως τέτοια η οποία μας κατατάσσει στην παγκόσμια πίνακα ανταγωνιστικότητας τελευταία μεταξύ 147 χωρών όσον αφορά την επάρκεια του φορολογικού συστήματος να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις. Δεν βοηθάει το φορολογικό σύστημα. Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές ενθαρρύνουν τη στροφή προς δραστηριότητες παραοικονομίας και αποτελούν κίνητρο για φοροδιαφυγή. Το μείγμα πολιτικής πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην περικοπή των μη παραγωγικών δαπανών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, την καλύτερη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και την ορθότερη λειτουργία της φορολογικής δίκησης. Τώρα, ανέφερα αυτά και ξέρετε όλοι και έχω λεχθεί επανειλημμένα, η δημόσια διοίκηση πάσχει, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι επίσης μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία δεν αλλάζει την κατάσταση και δεν βοηθάει τη δημιουργική σκέψη των μαθητών. Η ταχύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης είναι προβληματική. Όσον αφορά την ταχύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη και αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στις επιχειρήσεις εγώ δεν βλέπω. Έντονες διαφωνίες ως τους κύριους στόχους είναι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι προσπαθεί. Η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, λέει ότι παίρνει μέτρα. Θα διαβάσατε όλοι για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και διάφορες αλλαγές που θα κάνουν. Εγώ βέβαια έχω ζήσει στο εξωτερικό και έχω επισκεφτεί τη Φιλανδία και πρέπει να σας πω ότι έχω ζήσει εκεί μία τελείως διαφορετική διδασκαλία η οποία αποκλειστικά είναι συζήτηση και έρευνα για θέματα. Εδώ αποκλειστικά
είναι η αποστήχους μάθηση. Και πάρα πολλοί μαθητές κόβονται επειδή δεν γράψανε σε αυτό που λέει το βιβλίο. Και επειδή παρασύρθηκα τώρα και με συγχωρείς, Σταύρο, Παύλο, θέλω να πω, να σας διηγηθώ. Ήμουν καθηγητής στη Γερμανία. Γύρισα και έγινα καθηγητής στην Πάντιο. Κάνω τις πρώτες εξετάσεις στην Πάντιο, νομικός. Και κάνω τις συνήθεις εξετάσεις. Περίπτωση Α. Ο Α πουλάει στο Β, το εμπόρευμα δεν είναι καλό. Τι κάνουμε, πώς και τι. Περίπτωση Γ. Περίπτωση Β. Ο Α χτίζει ένα σπίτι, το σπίτι δεν είναι καλό. Ο Β τι θα κάνει. Φεύγω από την αίθουσα και λέω πάρτε τα βιβλία σας για να μπορέσετε να απαντήσετε. Περιμένω και μετά από 20 λεπτά έχετε μία αντιπροσωπεία φοιτητών και μου λέει κύριε καθηγητά αυτά που μας ζητάτε δεν τα ξέρω. Δεν τα έχουμε μάθει ποτέ. Εμείς έχουμε βάθει το βιβλίο απ' έξω. Σας παρακαλούμε πέστε μας. Γράψτε από την σελίδα 20 μέχρι την σελίδα 30 και διαπιστώστε αν αυτά που θα γράψουμε δεν είναι ακριβή. Ή τη σελίδα 50 έως 60, ή τη σελίδα 70 έως 80. Και καταλάβατε ότι εγώ έμεινα. Και βεβαίως δεν έκανα αυτό, αλλά είπα γράψτε ό,τι σας κατέβει για αυτά τα θέματα, να περάσετε όλοι. Γιατί δεν μπορούσα ως καθηγητής να κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ωραία. Αυτή ήταν μια ωραία παρένθεση προσωπικής εμπειρίας. Με συγχωρείς επειδή κάτι άλλο. Μπορούν βέβαια να υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις. Αλλά σας διαβεβαιώ, το έζησα με τα παιδιά μου και με τα εγγόνια μου ότι είναι ακόμα έτσι. Λέγε. Λοιπόν, λοιπόν, να σας επαναφέρω μετά από αυτήν την ωραία παρεκβολή στα εκπαιδευτικά, γιατί το θέμα της εκπαίδευσης προφανώς είναι ένα από τα κεντρικά θέματα ενός σχεδίου μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα, να σας επαναφέρω στην κεντρική ιδέα. Είπατε πριν ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται αλλαγή μείγματος φορολογικής πολιτικής και χρειάζεται να πείσει τους εταίρους ότι το πρωτογενές της πλεώνασμα δεν πρέπει στο ύψος του 3,5% να πηγαίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους, αλλά να μένει κάτι για επενδύσεις. Αυτό όμως προϋποθέτει μια συμφωνία για το χρέος το ίδιο. Να. Το είχαμε κουβεντιάσει και πέρσι ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα πια που είμαστε στο τέλος του δρόμου. Πολύ σωστά. Η ελάφρυνση του χρέους αποτελεί τον κύριο στόχο. Οι απόψεις των δανειστών όμως επ' αυτού διαφέρουν. Όπως είπε και πριν ο κύριος Βόλφ εδώ, μερικά κράτη θεωρούν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει το σύνολο των οφειλών της. Γιατί αν δεν πληρώσει το σύνολο των οφειλών της και άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, θα αρνηθούν να πληρώσουν. Πρέπει να πληρωθούν τα χρέη. Αντίθετα, το Δέλτα Νιτάφ και ορισμένες άλλες χώρες επιμένουν σε μερική διευθέτηση του χρέους, ιδίως στην επιμήκυνση των περιόδων αποπληραμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Είναι ανοιχτό το θέμα. Η ελάφρυνση του χρέους είναι όμως επιβεβαιωμένη. Θα αναφερθώ για τους πολλούς λόγους. Οι συναλλαγικές χρηματοδοτικές ανάγκες στόκων και χρεολογισίων υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ μέχρι τέλος του 2020. Δηλαδή, κάθε χρόνο πρέπει το 15% να πηγαίνει για χρεολύσια και εξόφληση του χρέους. Άμα, όμως, αυτό θα γίνει χειρότερα μετά το 2020. Υπάρχουν χρόνια, και θα πω έτσι αριθμούς πρόχειρα, που θα πρέπει να πληρώνουμε το 2021, το 2022 του ΑΕΠ ή μάλλον με συγχωρείτε το 21, το 22 και το 23%. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται μία αλλαγή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο κύριος Βίζα πριν νομίζω
είπε ότι αμφιβάλλει πολύ αν πρόκειται να υπάρξει κάποια ρύθμιση. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ρύθμιση, αλλά ο περιορισμός του χρέους θα περιορίζεται βαθμιαία, ώστε να ασκείται σε μας πίεση για τη συμμόρφωση με τα υποσχεθέντα. Θα τελεί επίσης υποαιρέσεις. Συνέπεια θα είναι ο εξαφανισμένος, αλλά επανερχόμενος διαρκής έλεγχος της ελληνικής οικονομίας παρά το τέλος των μνημονίων. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος, κύριος Ρέγκλιν, δήλωσε πρόσφατα ότι για να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη σε ελάφρυνση του χρέους, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι θα εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα, ότι δεν θα υπάρξουν πισωγυρίσματα στις μεταρρυθμίσεις, άρα με άλλα λόγια ελληνικά θα υπάρχουν ακόμα έλεγχοι. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ξέρετε, πρότεινε να συμφωνηθεί με την Ευρωζώνη ένα προληπτικό πρόγραμμα στήριξης ελληνικής οικονομίας για την εποχή μετά το μνημόνιο. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί για να πληρώνονται τώρα υποχρεώσεις. Θα είναι μια ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση της Ελλάδος σε χρηματοδότηση σε περίπτωση που η χώρα συναντήσει δυσκολίες εξεύρεσης χρημάτων από τις αγορές. Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση αυτή, διαμαρτυρόμενη μάλιστα, με τον ισχυρισμό ότι ένα τέτοιο προληπτικό πρόγραμμα θα δώσει στην Ευρωζώνη τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Θεωρείται η κυβέρνηση στην Ελλάδα κατάκτησε την πλήρη ελευθερία κινήσεων και άρα μπορεί να... Η κυβέρνηση θεωρεί ότι κατάκτησε την πλήρη ελευθερία κινήσεων και δεν πρέπει αυτή η ελευθερία να περιοριστεί. Τώρα, θα τονίσω και δύο άλλα πράγματα. Όλοι ακούτε και ξέρετε ότι επρόκειτο το τέλος του περασμένου χρόνου να αρχίσει μία διαδικασία ενοποίησης. Ο κύριος Μακρόν είχε προτάσεις, υπήρχαν άπειρες προτάσεις για το τι θα γίνει και η Γερμανία είχε πει ότι θα δεχθεί αυτή τη διαδικασία για να προχωρήσει η ενοποίηση, η οποία κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μας συμφέρει γιατί θα βοηθήσει και στην ελάφρυνση του χρέους. Όμως, η διαδικασία αυτή δεν άρχισε λόγω των γερμανικών ηλεκτρών εκλογών και της συνέπειάς της. Στη διαδικασία αυτή θα συζητηθεί, για παράδειγμα, η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής οικονομικής κυβέρνησης ή ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών. Το κλίμα υπό τις συνθήκες αυτές θα επιβάλλει δύο πράγματα. Το ένα, να τελειώνουμε με κάποια ανοιχτά, κατά αναλογικό τρόπο, που αφορά την Ελλάδα, αλλά και το άλλο, ότι να τελειώνουμε επίσης με τις εξαιρέσεις. Λοιπόν, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που είπα, ότι εγώ θεωρώ πιθανό ότι θα υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις, αλλά τις συνολικές ρυθμίσεις που εύχεται η Ελλάδα να κόψουν όλο το χρέος, δεν πρόκειται, οι συνολικές ρυθμίσεις δεν πρόκειται να υπάρξουν. Και τέλος, θέλω να πω και κάτι, έχετε ακούσει όλοι ότι η Ελλάδα λέει, η κυβέρνηση λέει, ότι τώρα θα μπορούμε να δανειστούμε ελεύθερα σε όποιο επιτόκιο θέλουμε. Αλλά το επιτόκιο στο οποίο θα δανειστεί η Ελλάδα δεν θα είναι το 1-2% που είναι το επιτόκιο όταν δανείζεται τώρα από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Είδατε με την τελευταία έκδοση, το επιτόκιο ήταν 3,75% και με τις εξελίξεις που έγιναν, δεν θέλω τώρα να απλοποιήσω το θέμα, θα πω απλά ότι το επιτόκιο θεωρείται ότι ανέβηκε στο 4% και παραπάνω της 100%. Και είναι βέβαιο
όπως είχε γίνει το 10, 11 και 12 μετά, θα πάει στο 4, 4,5, μετά θα έρθει το 5, μετά θα έρθει το 5,5 και μετά θα σταματήσει γιατί θα είναι το 6% κτλ. Λοιπόν, όταν φτάσουμε εκεί, αναπόφευκτη συνέπεια θα είναι η επιβολή νέων όρων στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Θα είναι το αντίθετο από αυτό που επιθυμεί και λέει η κυβέρνηση και θα τονίσω και πάλι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα και αυτό που τόνισε ο κύριος Τουρνάρας για μια προληπτική γραμμή, εγώ το βρίσκω πολύ σωστό. Αν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε λίγο χρόνο, γιατί το υπενηχθήκατε ήδη, η συζήτηση για το μέλλον της χώρας, για τη μορφή εποπτείας της ελληνικής οικονομίας από εδώ και πέρα, για την ελάφρυνση του χρέους, για τα πλεονάσματα, όλη αυτή η συζήτηση για το μέλλον της Ελλάδας θα διεξάγεται παράλληλα με την εσωτερική συζήτηση της Ευρωζώνης κυρίως για το πώς εκείνη αλλάζει. Από πέρσι είχα σημειώσει μια απάντησή σας σχετικά αισιόδοξη. Λέγατε ότι οι αλλαγές θα γίνουν στην Ευρωζώνη, θα είναι σε θετική κατεύθυνση και θα μπορούσε να επωφεληθεί η χώρα από αυτές. Τώρα που είμαστε λίγο πιο κοντά, έστω και καθυστερημένα, σε αυτή τη συζήτηση, τι λέτε? Λοιπόν, πρέπει να πω πρώτα ότι δεν ξέρω αν δικαιολόγητα ή αδικαιολόγητα, είμαι αισιόδοξος όσον αφορά την πρόοδο της ενοποίησης, διότι έχω ζήσει τις όλες συζητήσεις και είναι φανερό πια, ας πούμε, ως προς την οικονομική πολιτική, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο οικονομικής πολιτικής, είτε ο Υπουργός Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καλύτερα ένα συλλογικό όργανο. Θέλω όμως με την ενοποίηση να τονίσω το εξής. Να μην ζούμε σε έναν κόσμο φανταστικό. Δεν θα υπάρχει ένα, θα υπάρχει μεν σε γενικές γραμμές, αλλά ένα γενικό πλαίσιο ενοποίησης λεπτομεριακό που θα πραγματοποιείται κατά προσδιορισμένες βαθμίδες με καθορισμένα χρονικά πλαίσια αποκλείεται. Οι διαπραγματεύσεις για τα περαιτέρω βήματα θα συζητούνται σταδιακά και θα εφαρμόζονται επίσης σταδιακά. Οι προτεραιότητες θα επηρεάζονται όχι μόνο από τη σημασία κάθε θέματος, αλλά και από το βαθμό δυσκολίας πραγματοποίησής τους. Τα πολύπλοκα προβλήματα συνεπάγονται μεγάλη καθυστέρηση. Αναφέρθηκε πριν στη συζήτηση εδώ η ενοποίηση τραπεζική και η ενοποίηση τραπεζική είναι το πρώτο και κύριο θέμα, αλλά έχει καθυστερήσει γιατί ακριβώς ήταν αρκετά πολύπλοκο. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα υπάρχει ένα γενικό, μια γενική κατεύθυνση, ένα γενικό πλαίσιο ενοποίησης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι υπάρχουσες υστερήσεις, οι αναπτυσσόμενες δυναμικές θα οδηγήσουν σε διαφοροποιήσεις της ενοποίησης οι οποίες θα απαιτήσουν πλήθος ειδικών ρυθμίσεων. Το όλο σύστημα θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμο και από ένα μόνο κέντρο με ενιαίους κανόνες. Αυτό ακούγεται λίγο απογοητευτικό, έτσι θα είναι, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι η ενοποίηση είναι μια διαρκής διαδικασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λυθεί μέχρι τώρα πολλά και σημαντικά προβλήματα. Ποιος θυμάται το 1980 όταν το κύριο θέμα συζητήσεων ήταν η κοινή αγροτική πολιτική? Κανένας δεν θυμάται και η κοινή αγροτική πολιτική, παρά τα εμπόδια, υπάρχει σήμερα. Εγώ ως Υπουργός Γεωργίας έζησα τον πόλεμο της Ρέγγας. Οι Άγγλοι είχαν συλλάβει Δανούς ψαράδες, οι Ολλανδοί είχαν συλλάβει Άγγλους ψαράδες, οι Ισπανοί στέλνανε μια αρμάδα πάλι στην Αγγλία για να υπερασπιστούν τα νερά όπου ψαρεύουν οι Ισπανοί ψαράδες
Και όλοι θεωρούσαν ότι μπορεί να υπάρξει και πόλεμος. Περάσανε 15 μέρες, οι οποίες έγιναν συζητήσεις και στις συζητήσεις αυτές συμφωνήσανε όλοι και έγινε η ενιαία αλλιευτική πολιτική. Θα μου επιτρέψετε παρά την ώρα να πω και εδώ ένα ανέκδοτο. Εγώ επέτυχα την ενιαία αλλιευτική πολιτική με το να ταξιδεύω σε διάφορες χώρες και να έχω συζητήσεις με όλους τους υπουργούς αλληλείας. Έμαθα πολλά πράγματα για την υγεία. Λοιπόν, ο τελευταίος και πιο δύσκολος ήταν ο Ολλανδός. Ο Ολλανδός μου λέει λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να χάσω το πρόσωπό μου. Του λέω τότε, δεν θα ψηφίσεις κατά, αλλά θα απόσχεις. Μου λέει, συμφωνώ. Βάζω λοιπόν το θέμα στην ψηφορία. Και σηκώνεται τότε ο Έλληνας Επίτροπος και μου λέει, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήμουνα πρόεδρος της συνέλευσης, δεν μπορεί να βάλετε το θέμα σε ψηφορία γιατί υπάρχουν διαφωνίες και δεν θέλω να γίνει η συζήτηση. Πάω λοιπόν και το βρίσκω. Του λέω, τα έχω κανονίσει όλα. Πότε τα κανόνισες, μου λέει. Τα κανόνισα τρέχοντας δεξιά και αριστερά. Άσε με, σε παρακαλώ, να κάνω ψηφοφορία. Κάνω την ψηφοφορία. Ο Ολλανδός λέει, απώνει, δεν σηκώνει το χέρι και συνέρχεται και υπάρχει απόφαση θετική. Ο Επίτροπος μου λέει, δεν ξέρω ότι μπορούσες να χειριστείς και έτσι το θέμα. Λοιπόν, δεν το λέω για προσωπικούς λόγους. Το λέω για κάτι άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Όποιοι έχουν δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τρέχουν σε πρωτεύουσες και να συζητάνε. Όταν δούλευα με τον κύριο Χριστοδουλάκη και τον κύριο Νίκο Θέμελη πηγαίνανε σε όλες τις πρωτεύουσες πριν για να βρούνε ποιος θα είναι ο τρόπος λύσης. Φοβάμαι το ότι τώρα δεν πάει κανένας εργαζόμενος στα επιτελεία στις πρωτεύουσες και όλα αποφασίζονται, υποτίθεται, τελευταία στιγμή. Δεν αποφασίζονται έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα ο χρόνος μας έχει λήξει προπολού, μου κάνουν σήμα, αλλά έστω και με μία φράση μόνο υπάρχει έστω και ένα παράθυρο αισιοδοξίας, γιατί σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πράγματα η παρουσίασή σας ήταν εξαιρετικά απαισιόδοξη, αλλά πολύ συνοπτικά, πέστε μου αν βλέπετε και υπό ποιες προϋποθέσεις κάτι αισιόδοξο στον ορίζοντα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι, συγχωρείτε. Όπως διαβάζω εγώ, αλλά διαβάζω σε αυτά που γράφουν όλοι οι συνάδελφοι εδώ και όχι τις επίσημες ανακοινώσεις, χρωστάμε, όπως ακούσατε, το 180% του ΕΠ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει μία έκθεση συμμόρφωσης, compliance report, πώς θα μειωθεί το χρέος. 2018 είμαστε, 180, το 2060 θα είναι το 79,5%. Όπως ίσως ξέρετε, το ανώτατο όριο του χρέους που χρειάζεται για να δουλέψει μια οικονομία είναι το 60%. Λοιπόν, είμαστε μακριά. Γι' αυτό εξαρτάται όμως, θα πω, από εμάς τους ίδιους αν θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε δραστικά την κατάσταση, πρέπει να απαλλαγούμε από μικροπολιτικές νοοτροπίες, τις ακραίες κομματικές αντιπαλότητες που χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή, την υποσχεσιολογία και προπαντός να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες για το ποια είναι η κατάσταση μας και για το τι απαιτεί η ανάπτυξη. Να εφαρμόσουμε μια μακροχρόνια στρατηγική για να δημιουργήσουμε μια νέα εθνική αυτογνωσία για το τι πρέπει να επιδιώκουμε, να αναδιαρθρώσουμε τα συστήματα που καθορίζουν την πορεία της χώρας. Ωραία λόγια θα πουν πολλοί.
μπορεί να γίνουν αυτά. Πιστεύω εγώ ότι μεγάλη προσπάθεια μπορούν. Γιατί η ελληνική κοινωνία όπως την έχω ζήσει είναι σε αντίθεση με άλλες χώρες των Βαλκανίων, πολύ συνδεδεμένη με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο και της Ανατολικής και κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Έχει διασυνδέσεις, έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό ανοιχτό στα ρεύματα σκέψης, εμπειρίες από τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις των αναπτυγμένων χωρών και ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού με συνείδηση της ανάγκης εξυγχρονισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Ελλάδα είχε ορισμένους περιόδους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Υπήρχε μία περίοδο όπου οι ρυθμοί ανάπτυξής μας ήταν 2 και 3% κάθε χρόνο. Και τότε μειώσαμε αισθητά την απόστασή μας από τις ανεπτυγμένες χώρες της Ένωσης. Σας είπα στην αρχή ότι είχαμε φτάσει το 86 του μέσου όρου λοιπόν. Μπορούμε λοιπόν, πιστεύω εγώ, να επαναλάβουμε την προσπάθεια, να εγκαταλείψουμε τον εθνικολαϊκισμό και τα δίθεν αριστερά πειράματα και η προσπάθειά μας να είναι διαφορετική, να είναι προσπάθεια δυνατή, ανανεωτική, εξυγχρονιστική, με συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τόπο. Εκλαμβάνω την τελευταία φράση της απάντησης ως δείγμα ένδειξη αισιοδοξίας και με αυτό σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και όλους σας για την παρουσία και την προσοχή.